Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η συζήτηση που έγινε δείχνει ακριβώς τις διαφορετικές πτυχές που το θέμα που έχουμε θέσει ως κεντρική προτεραιότητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει. Νομίζω ότι πάρα πολλά από αυτά τα θέματα αξίζει οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική συνέλευση να τα θέσουν στην κοινοβουλευτική συνέλευση, είτε στις συνεδριάσεις οι οποίες γίνονται με τηλεδιάσκεψη, είτε στις υπόλοιπες συνεδριάσεις που φιλοδοξούμε να γίνουν τον Οκτώβριο επιτέλους στο Στρασβούργο. Και θεωρώ ότι ακριβώς αυτή η πολυπλοκότητα των απόψεων και των διαφορετικών πλευρών μέσα από την οποία φωτίζεται το κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας δείχνει τη σημασία η οποία έχει αυτό το θέμα, καλύπτοντας τελικά την σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα και τα σύγχρονα πολιτικά ερωτήματα. Εμείς επιλέξαμε να στοχοποιήσουμε την πανδημία και τη δημοκρατική απάντηση απέναντι στην πανδημία με σεβασμό στο κράτος δικαίου και το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής σε μία κοινή απόφαση ανάμεσα στους 47. Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν θα λύσουμε τα διμερή μας προβλήματα με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό που θέλουμε είναι η ελληνική Προεδρία να είναι μία αποτελεσματική Προεδρία μέσα από την υιοθέτηση μίας διακήρυξης. Κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχει καταστεί δυνατό. Γιατί ακριβώς οι εθνικές αντιπαραθέσεις έχουν οδηγήσει στο να μην βρεθεί ο κοινός τόπος και να υιοθετηθεί μια κοινή διακήρυξη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η διακήρυξη που προετοίμαζε η Γεωργιανή Προεδρία για το περιβάλλον ως ανθρώπινο δικαίωμα δεν έγινε με ομοφωνία δεκτή, λόγω του ότι προσέκρουσε στην αντίδραση της Ρωσίας για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με το πλαίσιο της διακήρυξης. Άρα, εμείς θέλουμε αυτό να δείξουμε, ότι σαν Ελλάδα μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές και αποφορτισμένοι από τα εθνικά μας θέματα, συνομιλητές προεδρεύοντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, χωρίς να ξεχνάμε όμως την εθνική μας ατζέντα. Και είναι ένα πλαίσιο στο οποίο η Ελλάδα έχει να επιδείξει πραγματικά λαμπρά αποτελέσματα. Μόνο το γεγονός ότι το σύνολο των κομμάτων συμφωνεί ότι με δημοκρατικό τρόπο ελήφθησαν όλα τα μέτρα. Με δημοκρατικό τρόπο ελέγχθηκε η κυβέρνηση. Ότι δεν υπήρχε καμία υπέρβαση στην κρατική εξουσία, η οποία να προσβάλλει το σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δείχνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να επιδείξει μέσα από το σεβασμό σε αυτό το τρίπτυχο δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου μπορεί να επιδείξει έναν πολιτικό πολιτισμό. Και αυτό είναι η σημαντική κατάκτηση που θέλουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής να έχουμε πετύχει. Να έχουμε φέρει όλους στο τραπέζι της συζήτησης, να έχουν ακουστεί και να φωτιστεί οι διαφορετικές απόψεις, να καταλήξουμε στον κοινό τόπο και αυτός να γίνεται εκτός από 47 κράτη-μέλη, οι οποίοι πολύ σωστά αναφέρθηκε, είναι πολύ διαφορετικά. Με διαφορετικές συμμαχίες, με διαφορετικές στοχεύσεις, με διαφορετικά συστήματα διοίκησης και πολλές φορές με συστήματα διοίκησης τα οποία και στην ευκαιρία της πανδημίας καταπάτησαν δημοκρατικούς θεσμούς και ανθρώπινα δικαιώματα. Και όμως πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής να έχουμε έναν κοινό τόπο. Και θα σας πω κάτι, γιατί η Αθηναϊκή Δημοκρατία στην περίοδο του Περικλή δοκιμάστηκε από μία πανδημία. Και στα πρώτα έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Περικλής με τον επιτάφιό του ουσιαστικά αποχαιρετά τους χιλιάδες νεκρούς της τότε πανδημίας, η οποία έπληξε σε τέτοιο κέριο βαθμό την Αθηναϊκή Δημοκρατία, ώστε τελικά δεν κατάφερε σε αυτό το μακρόχρονο Πελοποννησιακό Πόλεμο να πετύχει την νίκη την οποία ανήλπιζε. Άρα υπάρχουν και στην ιστορία μας, γραμμένα στο πολιτικό μας DNA, στη μακρόχρονη διαδρομή του έθνους μας και της πολιτικής μας φιλοσοφίας,
στιγμές μέσα από τις οποίες έχουμε βιώσει τις συνέπειες τέτοιου είδους πανδημιών στο πολιτικό μας σύστημα. Και είναι η στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να ξαναέρθει στα διεθνή πράγματα. Όχι ομονίμως, ούτε πέτης ούτε γκρινιάρης. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τον ύπατο αρμοστή, τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπορέλ, ο οποίος πήγε στον Εύρο, τώρα συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, θέσαμε όλο το πλαίσιο της τουρκικής παραβατικότητας, δεν σταματάμε τη δουλειά την οποία κάνουμε σαν Υπουργείο των Εξωτερικών και σαν Ελληνική Δημοκρατία, στο να ενημερώνουμε, στο να συγκροτούμε διεθνείς συμμαχίες, στο να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουμε πετύχει σε ένα πολύ υψηλό βαθμό, συμπαράσταση, όχι μόνο στα λόγια ή στη Frontex, αλλά σε ουσιαστικές και συμβολικές κινήσεις, όπως τέτοιου είδους επισκέψεις, που αποτρέπουν και περιθωριοποιούν την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Αλλά η Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει στόχο να δείξει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί μέσα από τον πολιτικό της πολιτισμό να δημιουργεί και συγκλήσεις εκεί που μπορεί. Και μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και το 47 εταίρων, και γι' αυτό θα σας πω ότι έχω ξεκινήσει να συνομιλώ με όλους τους εταίρους μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με όλους τους ομολόγους μου, ακριβώς για να πετύχουμε σχέσεις και να εμβαθύνουμε σχέσεις οι οποίες αλλιώς μπορεί να ήταν αφημένες, να μην τους είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για όλους μας και είναι ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία για τους βουλευτές που συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική συνέλευση να επιδείξουμε αυτό το πνεύμα και στο τέλος αυτής της διαδρομής να είμαστε περήφανοι ότι έχουμε καταφέρει πράγματα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και εκεί θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλα τα βήματα που γίναν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και οφείλω να το αναγνωρίζω στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχέση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με της Βουλής, με τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Γιατί, όπως το είπα και στην αρχή, νομίζω ότι είναι εξαιρετικής σημασίας να επιδεικνύουμε όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη σεβασμό στις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξέρετε ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο κοινοβουλευτικός χαρακτήρας αυτού του διεθνούς οργανισμού, αλλά και η δικιά μου προσωπική πολιτική διαδρομή, θέλει να φέρνει πολύ πιο κοντά αυτές τις εξελίξεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό να είσαστε βέβαιοι ότι και κύριε Πρόεδρε, και στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας ενδεχομένως θα ξαναβρεθούμε, να ξανασυζητήσουμε, γιατί θεωρώ εξαιρετικά γόνιμο, εξαιρετικά υποφελές και πάνω απ' όλα ουσιαστικό το να υπάρχει φωνή των Ελλήνων βουλευτών μέσα σε όλη αυτή την πολιτική διεργασία. Γιατί οι εκπρόσωποι του έθνους είναι αυτοί που τελικά μπορούν με την φωνή τους να διαμορφώνουν αυτές τις πολιτικές κατευθύνσεις που όλοι πρέπει να παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την οργάνωση αυτής της συνεδρίασης και για τις πρωτοτυπίες οι οποίες περιείχε, όπως τη φιλοξενία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, που δεν νομίζω ότι στα χρόνια τουλάχιστον που εγώ βρίσκομαι στα βουλευτικά έδρανα, δεν θυμάμαι να είχε ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο.